Πριν όλα τα υπόλοιπα, πάμε στη Μαρία Τσιλινίκου που βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Να. Πριν από λίγο υποδεχτήκανε η Μαρία με τους καλούς συναδέλφους και εκεί τους ανθρώπους του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Κασελάκη και όχι μόνο. Για ενημέρωση. Σήμερα έχει ενημέρωση ο κύριος Γερεπετρίτης. Γεια σου Μαρία, καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Σήμερα λοιπόν ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει αρχηγούς και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το επικείμενο ανώτατο Συμβουλίου Συνεργασίας. Πριν από λίγο έφτασε και ο Στέφανος Κασελάκης. Όταν τον προσεγγίσαμε για να μας κάνει μια πρώτη δήλωση, δεν ήθελε να μιλήσει. Είπε ότι είναι εδώ για ενημέρωση και όχι για να προβεί σε κάποιες δηλώσεις. Τι ξέρουμε όμως για το ανώτατο Συμβουλίο Συνεργασίας. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει θέματα εθνικής κυριαρχίας και τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που έχει τονίσει επανειλημμένος ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν και ότι το Ανώτατο Συμβουλίο Συνεργασίας είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας έτσι ώστε να ανοίξει πια ένας νέος κύκλος συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και να οικοδομηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες. Φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε και έχουμε επικοινωνήσει και εμείς όλες αυτές τις μέρες, στόχος και των δύο χωρών είναι να υπογραφούν συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να παραμείνουν ήρεμα τα νερά του Αιγαίου. Μάλιστα, Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, Μαρία. Να πούμε ότι ο κύριος Κασελάκης συνοδεύεται με τον κύριο Καλπαδάκη, έμπειρος διπλωμάτης. Αν δεν τον έχετε εικόνα, είναι ο άνθρωπος που του έλεγε να καθίσει προσοχή όταν είχε πάει στο πρόσφατο ταξίδι ο κύριος Κασελάκης στην Κύπρο. Γεια σου, Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό μήνα και πάλι. Πολύ.